ο οποίος ήταν στην πρώτη φάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπουργός. Για την ακρίβεια ήταν υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε λοιπόν εδώ κοντά μας τον κύριο Θόδωρο Καράγουλο με τη βοήθεια του Skype, όχι πολύ κοντά μας, εκεί από τη Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράγουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητριάδη. Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενήσετε έστω μέσω Skype στο φιλόξενο στούντιό σας και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Και βέβαια να χαιρετήσω και το νέο look, το καλοκαιρινό look που έχετε, που είναι ιδιαίτερα έτσι ανανεωτικό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βέβαια εσείς βρεθήκατε στην Πέλα, είχατε μία επίσκεψη. Εξ αφορμής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο μνημόσυνο του Τέλου Άγρα και του Αντώνη Μίγκα, έτσι. Στη Καρδιά, είχε στο χωριό Καρδιά, το να χωριό... πούμε ότι εκεί πήγατε και στο μουσείο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχατε παίξει κομβικό ρόλο εσείς ως υπουργός για να ιδρυθεί στην περιοχή. Σωστά. Το 2013, σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας, τον αγαπητό μου φίλο, τον τότε δήμαρχο και σήμερα δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Γιάννου, και την τοπική κοινότητα Καρδιάς, δημιουργήσαμε το μουσείο που ήταν αφιερωμένο στους δύο Μακεδονομάχους, τον Τέλο Άγρα, τον αγαπηνό δηλαδή, όπως είναι το κανονικό του επώνυμο, και τον ντόπιο Μακεδονομάχο, τον Αντώνη Μίγκα. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το μουσείο, ένα μουσείο το οποίο στήθηκε από τον Βασίλη τον Νικόλτσιο, τον τότε διευθυντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο, ένα μουσείο που θεωρώ ότι αποδίδει τον ελάχιστο φόρο τιμής που θα έπρεπε για τις δύο αυτές τις ηρωικές μορφές του Μακεδονικού Αγώνα. Και βέβαια φέτος εκλήθην από το Δήμο Εδέσης, από το Δημήτρη του Γιάννου, να παραστώ και στην επιμνημόσυνη δέηση που γίνεται στο μνημείο λίγο πριν το χωριό της Καρδιάς, αλλά και στη συνέχεια στην επίσκεψη στο χώρο του μουσείου, όπου και μου δόθηκε μια αναμνηστική πλακέτα, κάτι που θεωρώ για μένα είναι πολύ σημαντικό, ένας τίτλος τιμής, και ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο Εδέσης, αλλά και τους κατοίκους του φιλόξενου χωριού της Καρδιάς που μου υποδέχτηκαν με αγάπη, κάτι το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Στο περιθώριο αυτής της συνάντησης είδα από κάποιες φωτογραφίες που αναρτήσατε στο Facebook ότι είχατε και επίσκεψη σε χωράφια της περιοχής του κάμπου της Κίδρας. Εκεί οι γνωρίζοντες ξέρουν ότι έχετε και έτσι ένα καλό φίλο και κουμπάρο, τον Νίκο το Φώτο, αλλά τα προβλήματα εκεί παραμένουν πάρα πολλά, έτσι. Είχα υποσχεθεί και στον Νίκο το Φώτο και στον Νίκο το Μινά, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνδεσμών, ότι θα επισκεφθώ την περιοχή και θα δω τα προβλήματα που υπήρχαν, γιατί τα μηνύματα τα οποία έπαιρνα ήταν ότι η κατάσταση είναι δραματική. Σε επίπεδο ροδακίνων και κερασιών μου λέγανε ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στα ακτινίδια ήταν κάπως μικρότερη ζημία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζημία. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεταφερθεί στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι ανακοίνωσε καταρχήν κάποια μέτρα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Λιβανός, και είμαι βέβαιος ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα του προπολογισμού του ΕΛΓΑ αλλά και της κρατικής αρρωγής, έτσι ώστε να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να υπάρξει η σημαντική αποζημίωση, γιατί η καταστροφή που υπέστη ο νομός Πέλλας αλλά και ο νομός Συμμαθίας στα ροδάκινα, στα κεράσια, στις παραγωγές των ακτινιδίων είναι υπερβολικά μεγάλη. Και θα πρέπει να υπάρξει τρόπος να μπορέσουν τουλάχιστον να σταθούν στα πόδια τους οι αγρότες αυτή τη δύσκολη χρονιά. Τώρα, από τη στιγμή που ήρθατε στην Πέλα, σίγουρα διασχίσατε το γνωστό εθνικό δίκτυο, το οποίο είναι στα κακά του τα χάλια. Ήσασταν και παρόν στην σύσκεψη, στην παρουσίαση, μάλλον να το πω καλύτερα, που έκανε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη για τις εξελίξεις γύρω από αυτό το δρόμο. Είναι ένας δρόμος που αφορά και την εκλογική σας περιοχή, γιατί ένα κομμάτι της παράκαμψης Χαλκιδόνας ανήκει σε εισαγωγικά στη Β' Θεσσαλονίκης, και η Χαλκιδόνα είναι μια περιοχή στην οποία, η οποία σας ψηφίζει. Έχουμε κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα? Όλοι περιμένουν να δουν πότε επιτέλους θα δούμε μπουλντόζες σε αυτές τις τρεις παρακάμψεις, έτσι ώστε η Πέλα με τη Θεσσαλονίκη να έρθει πιο κοντά. Είτε να έρθει η Θεσσαλονίκη στην Πέλα πιο κοντά, είτε η Πέλα στη Θεσσαλονίκη. Τα ωφέλη θα είναι αμοιβαία και για τις δύο περιοχές, και για τη Θεσσαλονίκη και για την Πέλα, γιατί θα δοθεί η δυνατότητα πολύ εύκολα και με ασφάλεια, το τονίζω πάνω απ' όλα, ένας πολίτης από τη Θεσσαλονίκη να επισκέφτεται
την Πέλα, την Αριδαία, όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής, αλλά και αντιστρόφως βέβαια, έτσι, να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για κάποιες δουλειές που δεν μπορεί να λύσει σε τοπικό επίπεδο. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα έργο εκ των όνων Κάνευ, είναι ένα έργο που θα έπρεπε να έχει γίνει. Είναι ντροπή για όλους μας, για όλους μας, ιδέα του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου, έτσι το ξεκαθαρίζω, το να μην έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος, να μην έχει γίνει αυτοκινητόδρομος, έτσι ώστε με ασφάλεια, με άνεση, με σιγουριά, με γρήγορες ταχύτητες να υπάρχει αυτή η δυνατότητα επίσκεψης. Νομίζω ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό. Έπρεπε ήδη ο δρόμος να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν μαζί με την ολοκλήρωση της Εγνατίας. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί πήρε το παιχνίδι πάνω του ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε ότι το έργο αυτό θα ξεκινήσει και θα γίνει μεσδίτ και θα έχει ένα συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Είναι πλέον στα χέρια του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι κοντά η ώρα που θα μπουν επιτέλους και οι μπουλντόζες. Θα είναι ένας δρόμος ο οποίος με το που θα βγει ο ανάδοχος, που θα είναι έργο που θα γίνει μεσδίτ σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, θα περπατήσει γρήγορα γιατί θα γίνει με διαδικασίες ιδιωτικού τομέα. Δεν θα είναι το δημόσιο σύστημα της ανάθεσης των έργων που είναι γραφειοκρατικό, που είναι προβληματικό, που το αλλάξαμε με ένα λακκόνι, παρόλα αυτά εξακολουθεί και είναι γραφειοκρατικό για λόγους διασφάλισης του δημοσίου χρήματος. Θα είναι ο ιδιώτης αυτός ο οποίος αναλάβει την υλοποίηση του έργου αυτού, την κατασκευή του έργου αυτού. Κάτι που σημαίνει πολύ πιο γρήγορα, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, θα μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Είμαι φύσης αισιόδοξος, κύριε Δημητριάδη. Εκτιμώ ότι μπορούμε ως το 2025 να έχουμε ολοκληρωμένο ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που να φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους των δύο γειτονικών περιφερειακών ενωτήτων. Τώρα, επειδή συνομιλώ με αρκετούς συναδέλφους σας από την Κεντρική Μακεδονία ως επιτοπλίστων, διακρίνω έτσι μια ετοιμότητα, μια αναμπουμπούλα, μια έτσι υπερδραστηριότητα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ξέρετε, επειδή έχω μια μικρή εμπειρία, θεωρώ ότι ίσως υπάρχει κάποια αίσθηση, για να μην πω πληροφορία, ότι ίσως να έχουμε πολιτικές εξελίξεις κατά το φθινόπωρο. Και όλοι οι βουλευτές κοιτούν σιγά σιγά να κρατούν ζεστούς και τους φίλους τους και τους πολίτες. Εστερνίζεστε αυτή την άποψη? Πριν από 2-3 μήνες είχα μία προσωπική συνάντηση και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μου διευκρίνησε 150 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον Ιούνιο 2023. Προσπαθούσα με όμορφο τρόπο να εκμεύσω τυχόν επίσπευση της εκλογικής διαδικασίας, λέγοντας ότι πρώτα είναι ναι, αλλά άμα κάνουμε τώρα εκλογές, το 2+4 είναι σίγουρο, δηλαδή 2 χρόνια που έχουμε τώρα και άλλα 4 που θα κερδίσουμε είναι σίγουρο, ενώ το 4+4 έχει τα ερωτηματικά και τα ρίσκα του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απόλυτος, ήταν ξεκάθαρος, το είπε και δημοσίως στη συνέχεια στη Βουλή, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω το εξής και είμαι και εγώ ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να έχουμε εκλογές εντός του 2021. Όμως, αν εγώ ήμουν πρωθυπουργός, θα έβλεπα με ενδιαφέρον, αν του χρόνου δεν έχουμε κορονοϊό και πρώτο Θεός ο τουρισμός πάει τρένο και όλα τα πράγματα είναι διαφορετικά, θα έβλεπα με ενδιαφέρον μια ημερομηνία το φθινόπωρο του 2022. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να είναι στο μυαλό του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μου είπε ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 2023 και το επανέλαβε και πρόσφατα στην Βουλή στη συζήτηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νομοσχέδιο που συζητούσαμε, αλλά το επανέλαβε για μια ακόμη φορά δημοσίως. Θέλω να πιστεύω ότι εκλογές με την έννοια των πολιτικών εξελίξεων δεν θα έχουμε εντός του 2021, πιθανότητα και εντός του 2022. Όμως άλλες εξελίξεις, δηλαδή ενδεχόμενα ένα σχηματισμό, δεν αποκλείεται, είναι κάτι που είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού και όποτε θέλει μπορεί να το κάνει. Εσείς φαντάζομαι ότι τα κουστούμια τα έχετε έτσι φρεσκαρισμένα. Η γυναίκα σας προσέχει. Έχω τα ίδια κουστούμια πάντα, έτσι, βλέπω ότι σας προσέχει η διαθεσιμότητα. Αυτό είναι ευχάριστο. Είμαι ανοιχτός. Και επειδή κάνετε και καλές πάσες, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, δεν θα σας πω στο ποδοσφαιρικό, θα σας πω στο θέμα του ιού. Υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης, έτσι, η νόρμα, η διάθεση, όλοι να πάνε εμβολιαστούν και εγώ έχω εμβολιαστεί από τους πρώτους, τέλη Απριλίου σχεδόν αρχές Μαΐου είχα τελειώσει και, τις δύο δόσεις. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να αξιολογήσει αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Πάντως, τα μηνύματα τα οποία παίρναμε εμείς εμβολιασμένοι ότι όσοι εμβολιαστούν θα έχουν κάποια θετικά και όσοι δεν εμβολιαστούν θα έχουν περιορισμούς. Λευκή βίβλος για τους εμβολιασμένους, μαύρη λίστα για τους ανεμβολίαστους. Κατέρευσε στο μοντέλο της Μυκόνου, που είδαμε οριζόντια μέτρα,
μία η ώρα, 12.30 ώρα, μία η ώρα όλοι μέσα και διαβάζω και ανακοινώσεις του κυρίου Τάσκου, του Γρηγόρη Τάσκου, του Προέδρου της του Πανελλήνιου Οργανισμού Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε και τη Χαλκιδική, που κρούει το κόδωνα του κινδύνου λέγοντας μη γίνει και η Χαλκιδική Νέα Μύκονος. Ναι, να πούμε καταρχήν κάτι. Διακινείται ένας μύθος που λέει ότι δεν γίνονται εμβόλια στην Ελλάδα και δεν πάει καλά ο εμβολιασμός. Επικαλούμε συγκεκριμένα στοιχεία από το Υπουργείο, το οποίο καθημερινά παίρνουμε, και λέω ότι μέχρι και χθες το βράδυ 9.723.233 συμπατριώτες μας κάνανε εμβόλια, από τους οποίους τα 4.590.758 έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια και οι άλλοι έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο. Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια πολίτες με τα σημερινά δεδομένα, αν σταματήσουν να προστίθενται και άλλοι που κάνουν πρώτο εμβολιασμό, θα έχουν κάνει εμβόλια. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ένα 65-70% θα έχουν κάνει εμβόλια. Ποιοι είναι οι άλλοι τώρα που αντιδρούν? Είναι δύο κατηγορίες, κύριε Δημητριάδη. Η μία κατηγορία είναι των ανθρώπων οι οποίοι είναι αντιρρησίες για τον οποιοδήποτε λόγο. Οι άλλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας οι ίδιοι ή είναι ανήμποροι, δηλαδή κάποιοι γέροντες οι οποίοι είναι εγκατελειμμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο να εμβολιαστούν, που θα πρέπει η πολιτεία να δείξει το ενδιαφέρον της και να τους κάνει εμβολιασμό, όπως ήδη σε ορισμένες περιοχές έχει ξεκινήσει. Είδα στην Κρήτη πρόσφατα ότι κλιμάκιο γιατρών γύριζε από χωριό σε χωριό, όπου υπήρχαν μεμονωμένοι γέροντες που δεν μπορούσαν να μεταβούν στα κέντρα υγείας ή στα νοσοκομεία και τους εμβολιάζαν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, στην περίπτωση αυτών οι οποίοι δεν έχουν κάνει εμβολιασμό, γιατί είναι ενάντια, δεν πιστεύουν στα εμβόλια, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνονται. Έχουμε πάλι δύο κατηγορίες. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να μην θέλουν να κάνουν εμβολιασμό, αλλά μας αφορά όλους και αφορά τη δημόσια υγεία. Και η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να προστατεύεται. Και ήδη έχουμε γνωματεύσεις συνταγματολόγων, έγκριτων και σοβαρών, Μανιτάκης, Βενιζέλος, Λοβέρδος και μια σειρά άλλων, που λένε ότι εφόσον η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και προσωπικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή, αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να δουλεύει κάποιος άνθρωπος σε δομές, σε κοινωνικές δομές. Βλέπε ιδρύματα όπου υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Βλέπε οίκους ευγυρίας όπου υπάρχουν γέροντες, υπερήλικοι. Και να μην έχουν κάνει εμβόλιο. Είναι αδιανόητο. Αυτοί λοιπόν μέχρι 15 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν κάνει εμβόλιο. Αλλιώς τίθεται σε διαθεσιμότητα και βεβαίως πληρώνεται. Δεν σημαίνει τίθεται σε διαθεσιμότητα και παίρνει το μισθό του. Τότε εντάξει, να πάμε όλοι να δηλώσουμε αντιρρησίες και να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι και να παίρνουμε τζάμπα τα λεφτά. Λοιπόν, τίθεται σε διαθεσιμότητα και δεν πληρώνεται. Άλλη κατηγορία. Οι υπηρετούντες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να μπει ένας άνθρωπος για να κάνει μια επέμβαση σχολικοειδήτη, δεν λέω για παράδειγμα υγιής κατά τα άλλα και να κολλάει κορονοϊό, γιατί ο γιατρός, που ευτυχώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γιατρών που είναι εμβολιαστοί, της τάξης μόνο του 7%, το 93% έχουν κάνει εμβόλιο, ή οι νοσηλευτές που είναι μεγαλύτερο ποσοστό, ή ο διοικητικός ή ο τεχνικός να μην έχουν κάνει εμβόλιο. Υποχρεωτικά πρέπει να κάνουν και αυτοί. Και όχι μόνο αυτό, για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα πάω. Είναι δυνατόν να πάμε, κύριε Δημητριάδη, σε μια ταβέρνα να φάμε και ο σερβιτόρος μας σερβίρει να μην έχει κάνει εμβόλιο ή ο μάγειρας να μην έχει κάνει εμβόλιο και να κινδυνεύουμε εμείς που έχουμε κάνει εμβόλιο? Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα, σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπιστούν, σας είπα, όχι με τη λογική των απολύσεων, αλλά με τη λογική διαθεσιμότητα και δεν πληρώνεσαι. Όταν κάνεις τα εμβόλια σου, ξαναγυρίζεις τη δουλειά σου και πληρώνεσαι. Ως τότε σε διαθεσιμότητα. Και πιστεύω το ίδιο πρέπει να επεκταθεί και στην εκπαίδευση. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σε σχέση με τη Μύκονο. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα, γιατί δοκιμαστικά είναι τα συγκεκριμένα μέτρα, πρώτον Θεός θα έχουν μειωθεί τα κρούσματα στην Μύκονο, θα ανοίξουν τα εστιατόρια, θα ανοίξουν οι ταβέρνες, αλλά βέβαια με προϋποθέσεις. Πριν από δύο εβδομάδες, κύριε Δημητριάδη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας των ΟΑΣΕ, Οργανισμό Ασφάλειας Συνεργασίας Ευρώπης, ήμουν για 5 μέρες στη Βιέννη. Δεν μπορούσες να πας πουθενά αν δεν έχεις μαζί σου το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είτε ήταν καφέ, είτε ήταν εστιατόριο, είτε ήταν κλειστός χώρος, οποιοδήποτε χώρος. Έδειχνες σε ηλεκτρονική μορφή από το κινητό το ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και στη συνέχεια μπορούσες να μπεις. Άρα λοιπόν κάτι ανάλογο θα πρέπει να ισχύσει και εκεί. Εγώ θα θέλω να πηγαίνω κάπου, αλλά όπου θα ξέρω ότι ο σερβιτόρος που θα με σερβίρει θα έχει εμβολιαστεί, όπου θα ξέρω ότι ο μάγειρας θα είναι εμβολιασμένος και δεν θα κινδυνεύω από αυτούς τους ανθρώπους.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αν όλοι μας δείξουμε την υπευθυνότητα που πρέπει, κλείσουμε τα αυτιά μας στις σιρήνες που λένε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ακούσουμε την Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία, που λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε γιατί η δημόσια υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό που το θέλει ο Κύριος. Και έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε όλα θα πάνε κατευχήν. Είμαστε πολύ κοντά στο να πιάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, να ξεπεράσουμε και το 75-80%, άρα να αποκτήσουμε την ανοσία. Αρκεί όλοι να φερθούμε υπεύθυνα και να κάνουμε αυτό που επιβάλλεται. Μάλιστα. Και αφού θέλοντας να σας ευχαριστήσω, περιμένω να ακούσω και το σχόλιο στο ποδοσφαιρικό. Τα αναλύσαμε όλα. Τι γίνεται τελικά, ο Ηρακλής επιστρέφει? Ο Ηρακλής επιστρέφει, έστω και σε μια χαμηλότερη κατηγορία από αυτήν που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά. Επιστρέφει στη Super League 2. Έχουμε συμφωνήσει με έναν πολύ καλό φίλο και έναν σοβαρό επιχειρηματία του Στράτου, τον Ευγενείο, ο οποίος είναι μεγαλομέτωχος και πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Τρίγλιας. Λοιπόν, θα υπάρξει μια συνεργασία. Η Τρίγλια θα μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο, θα ονομαστεί Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ούτως ή άλλως και ανώλευκα χρώματα και πάλι τα φορούσε και η ομάδα της Τρίγλιας είχε και ανώλευκα. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή μιας νέας εκκίνησης, μιας προσπάθειας να επανέλθουμε και πάλι στη Super League 1. Δεν μου αρέσουν βέβαια αυτά τα ονόματα, Super League 1 και Super League 2. Της ΑΕΦ Εθνικής. Δεν μπορούσα να καταλάβω και το είχα πει και στη Βουλή πρόσφατα όταν συζητούσαμε το αθλητικό νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο λέμε Super League 1 και Super League 2. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που δεν υπάρχει κανένα νόημα και καμιά λογική να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι φέτος κανονικά το Σεπτέμβριο του 2021, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα στη Super League 2, στη Β' Εθνική δηλαδή. Δεν ξέρω η οικονομική κατάσταση ποια θα είναι και αν θα έχουμε τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε για να ανέβουμε και πάλι στην ΑΕ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ηρακλής ξαναεμφανίζεται στους ποδοσφαιρικούς χώρους και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με τα παλιά χρέη, κύριε Καράγουλο, υπάρχει κάποιο θέμα? Είναι ένα θέμα που αφορούσε τον εραστέχνη Ηρακλή. Έχουμε κάνει μια ρύθμιση έτσι ώστε και το δημόσιο να μην χάσει τα χρήματά του, τη διεκδίκηση των χρημάτων του, αλλά και ο Ηρακλής να μπορέσει να επιβιώσει και να υγειάνει. Υπάρχει η μεταβίβαση των περιφερειακών στοιχείων του παλιού γυμναστικού σύλλογου Ηρακλή στο νέο γυμναστικό σύλλογο Ηρακλή, ο οποίος είναι καθαρός από χρέη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει διάφανες συναλλαγές πάνω από το τραπέζι με τραπεζικούς λογαριασμούς, να είναι συνεπής στην εφορία, να είναι συνεπής στον ΕΦΚΑ. Και νομίζω ότι ήδη φαίνεται αυτό στα διάφορα τμήματα του Ηρακλή. Και σιγά σιγά τμήματα τα οποία είχαν κατεβάσει τις δραστηριότητες τους ή και τις είχαν αναστείλει, ξαναπαίρνουν μπροστά. Ήδη ξεκίνησε και πάλι το βόλεϊ, η αυτοκρατορία που έχει ο Ηρακλής στο βόλεϊ. Το τμήμα μπάσκετ ούτως ή άλλως υπήρχε και ήταν στην Α1. Ξεκίνησε η ξυφασκία, ο Στίβος υπήρχε και είναι πιο ενισχυμένος, η πολύμηση. Φιλοδοξούμε να μην υπάρχει Ολυμπιακό άθλημα στο οποίο ο Ηρακλής και όλος ο οργανισμός, ο αθλητικός αυτός ο Ηρακλής, να μην δώσει βροντερό παρόν. Μακάρι. Κύριε Καράγουλο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Δημητριάδη. Καλή συνέχεια.